Με μία ακόμη πετυχημένη διεθνή παρουσία που πραγματοποιήθηκε στην Βουδαπέστη το χρονικό διάστημα από 2 έως 4 Αυγούστου με συμμετοχή μουσικοχορευτικών σχημάτων από την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Αργεντινή, την Κροατία και την Λετωνία, έκλεισε την εκπαιδευτική και καλλιτεχνική του χρονιά το Τμήμα Παραδοσιακών Χωρών του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιεντών. Το έμπειρο και διεθνώς βραβευμένο από το 2009 στη Λιθουανία υπηρωτικό συγκρότημα παρουσίασε χορούς και ερμήνευσε τραγούδια από την Ήπειρο, τη Μακεδονία και Θράκη, ενώ έκλεισε το πρόγραμμά του με λαϊκούς χορούς, πεδίο που δραστηριοποιείται επίσης, αφού είναι μέλος της ομάδας χορευτών που εντάχθηκε στο βιβλίο Παγκοσμίων Ρεκόρ Γκίνες το 2015 στην Αγία Νάπα Κύπρου. Στις σημαντικές στιγμές της γενικότερης παρουσίας συγκαταλέγεται η υποδοχή της γενιώτικης αποστολής στην ελληνική πρεσβεία της Ουγγρικής Πρωτεύουσας από τον πρέσβη κύριο Δημήτριο Λέτσιο, ηπειρώτη στην καταγωγή, ο οποίος ευχήθηκε καλή επιτυχία στο φεστιβάλ αλλά και στο γενικότερο έργο που παράγει το Τμήμα Παραδοσιακών Χωρών και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιεντών. Από την πλευρά του υπεύθυνου του συγκροτήματος εκπαιδευτική φυσικής αγωγής, Ηλίας Γκαρτσονίκας και Νίκος Νούσιας, αφού εξέφρασαν τις ευχαριστίες των χορευτών και μελών για την φιλοξενία, μετέφεραν τους χαιρετισμούς του Δημάρχου Θωμά Μπέγκα και του Προέδρου του Πνευματικού Κέντρου Κώστα Γκόγκου, προσκαλώντας τον πρέσβη να παρευρεθεί και να παρακολουθεί στην παράσταση, κάτι στο οποίο και ανταποκρίθηκε. Καλώς ορίσατε, χαίρομαι πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Καλή επιτυχία σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου που ήρθατε, χαρά μου. Χαίρομαι που καλωσορίζω το χορευτικό συγκρότημα Ιπειρώτικο. Είναι σημαντικό για μένα λόγω της καταγωγής μου. Και βεβαίως είναι σημαντικό που οι Ιπειρώτες συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση στη Βουδαπέστη και έτσι μια περιοχή της Ελλάδας, της πατρίδας μας, με ωραία παράδοση πολιτιστική, δίνει ένα δείγμα γραφής στην Βουδαπέστη. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Ξέρετε κύριε Πρέσβη, να σας μεταφέρουμε καταρχήν τους χαιρετισμούς του Δημάρχου των Ιωαννίνων κ. Μπέγκα και του Πρόεδρου του Πνευματικού Κέντρου του κ. Γκόγκου. Είναι ένα συγκρότημα που θεωρούμε ότι δίνει το στίγμα του στο πολιτιστικό γίγνεσθε της Ελλάδας και εκτός αυτής. Θεωρούμε ότι είναι από τις κοιτίδες, γιατί το Πνευματικό Κέντρο έχει 7 τομείς πολιτισμού με 2.000 τουλάχιστον μαθητές, άλλοι στο συγκρότημα, άλλοι στο οδείο, άλλοι στο κλασικό χορό. Είναι από τα μεγαλύτερα πνευματικά κέντρα της Ελλάδας. Σε αυτές τις δύσκολες εποχές που διέρχεται η χώρα μας, θεωρούμε ότι όταν θα ξανάρθει η ώρα να πάρουμε καλά μπροστά, ό,τι είχε και έχουμε βάλει πολιτιστικά αυτή την περίοδο τη δύσκολη, θα τα βρούμε μπροστά και να πάρουμε γρηγορότερα. Όταν δε μπορούμε να συγκεντρωθούμε και να γνωρίσουμε την κουλτούρα άλλων λαών για να καταλάβουμε ότι όλοι πια ο ένας δίπλα από τον άλλον μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και καλύτεροι πολίτες στον κόσμο, θεωρούμε παράλληλα ότι μεταφέροντάς τους τα πολιτιστικά στοιχεία τους καλούμε εμέσως να δουν στον τόπο μας να νιώσουν κάτι από την ομορφιά του. Και είναι αρχή μας πάντα όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, αν έχουμε τη δυνατότητα, να βρίσκουμε τους ανθρώπους που κρατούν, εμείς θα λέγαμε θερμοπύλες, ας το πούμε πιο όμορφα, που είναι ένα κομμάτι της πατρίδας μας στον ξένο τόπο, να παίρνουμε κι εμείς τη δύναμη και όλοι μαζί να γινόμαστε λίγο καλύτεροι, γιατί θεωρούμε ότι το πολιτιστικό στοιχείο που προσφέρουμε θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτερα. Ρωζίτα, εγώ χαίρομαι γιατί θα προβάλλεται και ένα κομμάτι που δεν είναι μόνο τα νησιά και η θάλασσά μας, μια άλλη όψη της Ελλάδας. Ένα μπουκάλι κρασί με τοπικές ποικιλίες από την περιοχή του νομού Ιωαννίνων, οι οποίες είναι παλιές ποικιλίες. Μας κοιτάξτε. Και ονομασία πλέον αυτό που κυκλοφορεί, δεν το ήξερα. Και ένα μπουκάλι παλαιωμένο τσίπουρο. Βέβαια από την Τεπίνα, από την Αθήνα την Πίνα, παλαιωμένο σε δρύ, να βαρέλε για δύο έτη. Είναι σαν ολισθητή. Βέβαια, Παρασκευή δική μας του συγκροτήματος. Κάθε χρόνο κάνουμε μια γιορτή, παρασκευάζουμε σοβαρά το τσίπουρο που το κάνουμε τώρα. Εγώ τα παιδιά μου λένε, είναι μια γιορτή που την κρατούμε και παράγουμε το τσίπουρο που κάνουμε δώρο σε όποιον γνωρίζουν. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και θα σας θυμίσω και τα δύο να είστε βέβαιοι. Και αυτό εδώ θα το αναρτήσουμε κάπου εδώ.
Airport of Nantes. Thank you very much. Ευχαριστώ, παρακαλώ, του Δούγκρου. Thank you very much. Τα μέλη του Τμήματος Παραδοσιακών Χωρών του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιεννητών είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία της Βουδαπέστης, μεταξύ των οποίων και κάποια που έχουν ιδιαίτερη αξία για τον ελληνισμό, όπως η κρεμαστή γέφυρα με την συνεισφορά του Γεωργίου Σίνα, η Ορθόδοξη Εκκλησία Κοίμησης της Θεοτόκου, το μνημείο για τους Έλληνες Πεσόντες, το μνημείο για τον γλύπτη Αγαμέμνων Μακρύ. Η καλλιτεχνική χρονιά που έκλεισε με την συγκεκριμένη διεθνή παρουσία για το Τμήμα Παραδοσιακών Χωρών χαρακτηρίστηκε για μία ακόμη φορά από τον πλουραλισμό και την στοχευμένη δράση. Ξεκίνησε με παρουσία ενώπιον του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου στα εγγένεια του Μουσείου Αργυροτεχνίας, ενώ στις άλλες προαγωγές που πραγματοποίησε σημαντικότερες διοργανώσεις ήταν το 4ο Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού Δήμου Ιεννητών, το 1ο Παιδικό Φεστιβάλ, η συνδιοργάνωση του Σεμιναρίου Παραδοσιακού Χορού και η Γιορτή Παραγωγής Τσίπουρου που πραγματοποιεί για δεύτερη δεκαετία. Η νέα εκπαιδευτική χρονιά αρχίζει στις 15 Σεπτεμβρίου στους χώρους της σχολής, στο τέλος του Πάρκου Κουραμπά.